Ε, ο Παναθωναϊκό ξεκίνησε διαφορετικά φέτο τα εκτό έδρα παιχνίδια του σε σχέση με πέρσι. Ουσιαστικά έχει κεφαλοποιήσει την ομάδα που έφτιαξε ο Πέρσι ο Ιβάν Γιοβάναβιτ με κάποιε προσθήκε που τον βοηθούν στην άνοιξη του παραλίματο και ξεκίνησε με διπλό σε μια έδρα που εδώ και 7 χρόνια ε, είχε να κερδίσει. Τελευταία νίκη ε, το 2015 και μια ομάδα την οποία την είχε κερδίσει 4 φορέ τι τελευταίε 14 αναμετρήσει. Αλλά ε, μπήκε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, μπήκε σαν ομάδα στο γήπεδο, ε, υπήρχαν ρόλοι, υπήρχαν θέσεις, υπήρχε κυκλοφορία της μπάλας, είχε ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό, δυνατό, κέντρο με κορυφαίο το Ρούμπεν, ο οποίος είπα και στον πρόλογο το λέω και τώρα διδάσκει πώς παίζεται η θέση του αμυντικού χαφ, έτσι, ένας παίκτη ο οποίος είχε έρθει από το Ισπανικό Πρωτάθλημα πέρσι, από πέρσι λέγαμε ότι με τέτοιες παραστάσεις στην Ισπανία δεν μπορεί να μην κάνει για την Ελλάδα. Να το πούμε... Και τελικά, και τελικά παρά την αμφισβήτηση που είχε πέσει, νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι το παιδί αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα. Να το πούμε football manager. Deep lying playmaker. Ναι. Δηλαδή είναι playmaker του Παναθηναϊκού είναι ένα δεκάρι που παίζει από θέση 6. Ναι, είναι, ένα, είναι ένα playmaker, είναι ένα 6 που μπορεί να παίξει έχει δίκιο και είναι ένα προπονητή στο γήπεδο. Άμα mm δείτε -hmm. στη διάρκεια του αγώνα χθε πόσε φορέ έλεγε στου συμπαίκτε τι θέσει που έπρεπε να πάρουν, ε, για να μπορέσουν τακτικά να είναι σωστά και να μπορέσουν να αναπτυχθεί καλύτερο ο Παναναναϊκό, είναι ουσιαστικά ο Γιωβάνοβιτ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι ο Ρούμπεν. Uh -huh. Για μένα. Uh -huh. Αλλά πέρα από τον Ρούμπεν, πήγε πολύ καλά χθε και ο Κουρμπέλη, πήγε πολύ καλά και ο. Και ο Τσέριν δημιούργησε μια τριάδα ουσιαστικά στα ΧΑΦ που εχομαλώτισε τον αντίπαλο παρά τι αποσύσει που είχε όφη. Το δέχομαι και φυσικά υπήρχαν σημαντικέ υποσύσει στο επιθετικό κομμάτι. Mm -hmm. Θα πω ότι και, και πέρσι ο Παναγικό έπαιξε κόντρα σε ομάδε με πολλέ αποσύσει και δεν είχε καμία ναι, ναι, σχέση ναι, ναι, με ναι, την εικόνα που έδειξε ο ναι. Ο Παναγικό πλέον είναι μια δουλεμένη ομάδα, μια ομάδα προπονητή. Ε, όσο και αν ακούγεται έτσι, πολλοί θα διαφωνήσουν mm -hmm. για μένα και τον κορυφαίο προπονητή του ελληνικού προαδρήματο μακράν του δεύτερου. Ο Ιβάν τη έχει βάλει σφραγίδα και συνεχίζει και να βάλει σφραγίδα στο Παναθηναϊκό. Ε, παρουσιάζει μία ομάδα η οποία φέτος στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι έδειξε μία σιγουριά, μία αυτοπεποίθηση με αρκετές απουσίες. Με τα αναπληρωματικά του Στόπερ, θυμάσαι όλη την εβδομάδα τι κουβέντα κάναμε για το τι θα γίνει με Πούγκο Ρασάλια. Τίποτα δεν έγινε. Ε, είδαμε ότι δεν, δεν έχει σημασία που ο αντίπαλο δεν είχε τον τουρμισά. Η πηγή. Ε, το το γεγονό είναι ότι και οι δυο του φάνηκαν ε, να έχουν καλή χημεία μεταξύ του. Και αυτό έχει. Και η ομάδα του προστάτευσε. Με καλύτερο από του δύο τον Μπούγκορα για μένα. Mm -hmm. Ο οποίο κάνει καλή προετοιμασία και στο προηγούμενο παιχνίδι που μπήκε έδειξε ότι είναι καλά. Και νομίζω ότι σε αυτό το παιδί πρέπει να δείξουμε μια εμπιστοσύνη γιατί είναι και Έλληνα, να του δώσουμε τι ευκαιρίε να, να παίξει. Ε, είχε τα δύο του μπακ σε, σε normal μέρα, όχι σε κάτι το τρομερή μέρα. Έτσι. Ε, τα χαφ και φυσικά έχει του ε, τρεις τρει μπροστά που είναι Παναγία Βόηθα. Ο Παλάσιο, το, ε, το στοπάρισμα που κάνει, έτσι όπω κατηβάζει την μπάλα με το στήθο και τη στέλνει στη γωνία, ε, δείχνει πόσο σπουδαίος παίκτη είναι. Ο Αϊτόρ και πάλι ήταν ε, καθοριστικός καθοριστικό με το η μπάσα που βγάζει στον Σπόρο και ο Σπόρα δείχνει πως έχει τον κόλ Τη μισή φάση, τη φάση αυτή την έκανε γκολ. Θα βάλει και άλλα γκολ τέτοια, θα βάλει και άλλα γκολ γκόλ τέτ. Ο Σπόραρε έχουμε πει ότι έχει έρθει για να δώσει λύση στον γκολ του Πανανικού και έχουμε δει σε όλα τα επίσημα παιχνίδια του Πανανικού μέχρι τώρα να έχει κάνει κάτι. Στο παιχνίδι με τον Ειρηνικό, με ατομική ενέργεια, κέρδισε το πέναλτι. Στο παιχνίδι με τη Σλάβια στη Λεωφόρο έβαλε τον γκολ. Στο παιχνίδι με τη Σλάβια στην Πράγα, κέρδισε την κόκκινη. Και χθε σκόραρε. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι ο Φόρτ του Πανανικού που ήρθε κάνει κάτι. Mm. Και αν αυτό το κάνει τώρα που είναι αρχή, φαντάζει ότι έχει να γίνει στη συνέχεια. Ε, νομίζω ότι ο Παναγενικό δεν, δεν, πρέπει να σταθεί άλλο στην νίκη αυτή. Πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Ε, έρχεται το παιχνίδι με το Λεβαδιακό Να πούμε ότι 99% το παιχνίδι του Λευαδιακό το Σάββατο θα γίνει στη λεωφόρο. Θα γίνει αντιστροφή έδρα. Ε, διότι δεν είναι έτοιμο το γήπεδο του Λεβαδιακού και θα γίνει στη Λεβαδιά ο αγώνα του δεύτερου γύρου. Ενημέρωση θα υπάρχει τι επόμενε μέρε. Οπότε, αν γίνει το Μάτ του Σαββάτου στη λεωφόρο στι 8.30, πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο γιατί υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση στον κόσμο του Παναναναϊκού και από την εικόνα που δείχνει ε, η ομάδα και από τι μεταγραφέ και από του παίκτε που θα έρθουν. Ε, τώρα, για τα χαφ που ρωτάτε, ε, ε, θα έρθουν χαφ στον Παναναϊκό Το προανήγγειλε και ο Γιωβάνο χθε. Είπε ότι θα κινηθούμε για την απόκτηση χαφ μετά την αποχώρηση του Αλεξανδρόπουλου. Το πότε θα έρθουν δεν μπορώ να το ξέρω. Γι' αυτό που είμαι σίγουρο και μπορώ να σα πω είναι ότι θα είναι καλέ επιλογέ όπω ήταν πολύ καλή επιλογή του Βέρμπιτ, όπω ήταν πολύ καλή επιλογή του Σπόραρ. Όπως ήταν πολύ καλή η επιλογή του Τσέριν. Του Τσέριν, φιλέ, έτσι, του Τσέριν. Έτσι. Θα έρθουν τέτοιοι παίκτε. Δεν έχω κανένα άγχο, δεν έχω καμία αμφιβολία. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιλογή ε, του Ιβάν Γιωβάνοβιτ και στο γεγονό ότι υπάρχει διάθεση φέτο να δοθούν χρήματα από τη δίκη του Παναναναϊκού. Ε, έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι το οποίο είχε πολύ γκρίνια. Ε, με το ότι καθυστέρησαν μεταγραφέ. Βλέπουμε το σχέδιο που έχει ο Γιωβάνο στο μυαλό του. Ο Γιωβάνος δεν θέλει παίκτε να έρθουν απλά για να έρθουν. Δεν θέλει Αγιούπ και Μπεχ. Θέλει να περιμένει για να πάρει τον μπέκτον καλό. Έτσι λοιπόν περιμένει και τώρα για να πάρει το χάφ που θέλει και πιστεύω ότι θα έρθει ένα πολύ καλό σκάφ και από εκεί και πέρα θα έρθει και μια δεύτερη περίπτωση σκάφ για να είναι σαν μια πιο αναλλακτική λύση. Υπάρχει ε, ένα τραυματισμό που θα δούμε σήμερα. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Ο Κουρμπέλη δικαιομοχλεί στη Γάμπα. Να, γάμπα. Ελπίζω να μην έχει πάθει τράβηγμα. Ε, θα το δούμε σήμερα μετά τι εξετάσει που θα κάνει. Ε, ε, κατά τα άλλα, νομίζω ότι ο, Σε, ο Μάγνουσον αυτή τη εβδομάδα θα μπει στι προπονήσει, ο Σέκερ θα την άλλη εβδομάδα και ο Μπερνάρ πιστεύω θα παίξει στο μα με την ΑΕΚ Δεν νομίζω ότι θα τον ρισκάρουν και στο μα με το Λεβαριακό. Ε, Το έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει στον νόμο. Απλά σιγά σιγά πρέπει να μπει στι προπονήσει και θα το δούμε και αυτόν. Γενικά, ε, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε σαν συμπέρασμα για τον Παναναναναναϊκό είναι ότι φέτο παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη συνοχή και είναι το μεγάλο το αβαντάζι με του άλλου. Γιατί για ο Ολυμπιακό έχει αλλάξει προπονητή. Διότι ο Άτρη αλλάζει προπονητή. Και πολλού παίκτε. Η ΆΕΚ έχει ένα νέο προπονητή που ψάχνεται. Και, και, νέα, φιλοσοφία. Να βρει και νέα φιλοσοφία. Μόνο ο Πάοκ έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά ο Πάοκ έχει αλλάξει πολύ τους του παίκτε ναι. του. έτσι. Και έχει αυτό το ζητήμα, Οπότε ναι. το μεγάλο αβαντάζ του Παναγενικού είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή, έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή και έχει συνοχή σαν ομάδα και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο αφαντά εν ώψη τη συνέχεια του Πρωταθλήματο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να σα πω σε αυτό το